Ο Ντίνος Καρύδης φαίνεται να περνάει δύσκολα πάντα με όσα γράφει δημοσίευμα της εφημερίδας Εσπρέσο που την έχεις μπροστά σου, Σπύρο. Ναι. Και από ό,τι βλέπω είναι και πρώτη είδηση, είναι πρώτη σελίδα. Είναι πρώτη σελίδα και είναι οι ώρες αγωνίας της Μαράγδας Καρύδη για τον πατέρα της και φυσικά και του Ντίνου Καρύδη, του σπουδαίου ηθοποιού, ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας πριν από λίγες ημέρες. Σήμερα υποβάλλεται σε μια λεπτή χειρουργική επέμβαση. Να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς τον τελευταίο καιρό ο Ντίνος Καρύδης αισθανόταν κάποιες ενοχλήσεις στις προετοιμασίες που έκανε σε κάποιες πρόβες σε ένα νέο θεατρικό. Του έλεγε πολύ συχνά και η κόρη του, η Σμάραγδα Καρύδη, πήγαινε να το κοιτάξει. Ήταν όμως τόσο αφοσιωμένος στη δουλειά του που το είχε αμελήσει λιγάκι. Τελικά τις τελευταίες ημέρες αυτή η πόνη έγιναν πιο έντονη. Του σύστησε και ο σκηνοθέτης του ο Νίκος Οπουσδόκος να πάει να το δει. Πήγε τελικά ο κύριος Καρύδης στον γιατρό του. Έκανε κάποιες εξετάσεις και λοιπόν έπρεπε τελικά να πάει σε κάποιο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση. Να πούμε ότι σήμερα είναι αυτή η επέμβαση. Ο κύριος Καρύδης πιστεύει να πάνε όλα καλά. Είναι λίγο συναισθηματικά φορτισμένος με αυτό. Λέει ελπίζω στο Θεό να πάνε έχει όλα αποθεί, καλά. Έχει αποθεί λιγάκι. Όμως είναι, πώς να το πω, όπως το λέει και ο ίδιος, είμαι σκληρό Καρύδη και θα τα καταφέρω. Και είναι στο πλευρό του και η Σμαράγδα και η σύζυγός του, η κυρία Τζούλια Αργυροπούλου. Ειδικά η Σμαράγδα του έχει τρομερή αδυναμία. Θυμάμαι, δηλαδή, τους είχα συναντήσει μια φορά στο θέατρο και ήταν. Πώς είναι ερωτευμένοι, παιδί μου, ο παπάς με την κόρη, ένα τέτοιο πράγμα. Αντιπροσωπευτική σχέση, μπαμπά. Τρομερή σχέση. Ναι, ναι, ναι. Πολύ δέσιμο έχουν και μάλιστα πολλές φορές και συνεντεύξεις του και ο κύριος Καρύδης έχει αναφερθεί πολλές φορές και στην Σμαράγδα και πόσο περήφανος είναι για την καριέρα της, για την πορεία της και για το τι έχει κάνει η Σμαράγδα τα τελευταία πολλά χρόνια και τώρα που βρίσκεται. Βέβαια, είναι και το πρότυπό της και θα είναι και δίπλα του και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και περαστικά και ουσιαστικά αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο τον κύριο Καρύδη αυτή τη στιγμή είναι που έχασε έναν έτσι όμορφο ρόλο που είχε αναλάβει θεατρικά. Αυτά έρχονται μετά. Πάνω απ' όλα όμως έχει να κάνει υγεία, έτσι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και έπειτα όλα τα άλλα έρχονται και ξανάρχονται και ξαναφεύγουν και ξανάρχονται. Την υγεία μας να έχουμε. Και να το ευχηθούμε αυτό και για τον κύριο Καρύδη.